Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και επιτρέπει ο Πέτρος να συλλαμβάνεται και να φυλάσσεται εν τη φυλακή. Και λέει κάτι εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρον ο λόγος του Θεού. Εγίνε το δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή. Και γιατί το λέει αυτό? Μήπως γιατί θέλει να μας πει ότι η εκκλησία προηγουμένως δεν προσευχότανε? Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. Είναι αδύνατον η εκκλησία του Πέτρου, του Ιάκωβου, του Ιωάννη να μην προσεύχεται για εκείνους που ο Ηρώδης έχει συλλάβει. Είναι αδύνατον. Και τότε γιατί μας το λέει αυτό? Θέλει να μας δώσει εδώ ένα μήνυμα ο Λόγος του Θεού, να καταλάβουμε τι? Ότι η εκκλησία όχι μόνον δεν έπαψε να προσεύχεται, αλλά ενέτεινε, εντείνει τις προσευχές της όταν ο Θεός δεν απαντάει. Η εκκλησία δεν σκλήρινε με τον Θεό επειδή δεν άκουσε την προσευχή της και πήρε τον Ιάκωβο. Η εκκλησία δεν αποσύρει την εμπιστοσύνη της, ούτε απελπίζεται επειδή ο Θεός επέτρεψε να φύγει ο Ιάκωβος. Η εκκλησία δεν έπαψε ποτέ να έχει πίστη στον Θεό ότι μπορεί να ελευθερώσει. Η εκκλησία αποδέχθηκε ως σχέδιο Θεού την αναχώρηση του Ιακώβου και τώρα εντείνει την προσπάθειά της γιατί πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει τον Πέτρο. Μην απελπίζεσαι εάν ο Θεός μέχρι σήμερα δεν απάντησε με τον τρόπο τον οποίο ήθελες εσύ. Και μην εγκαταλείπεις την προσευχή επειδή μέχρι τώρα τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Συνέχισε να προσεύχεσαι σε εκείνον που μπορεί να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Συνέχισε να προσεύχεσαι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η εκκλησία αυτό έκανε. Είναι σαν να του λέει, Κύριε, επέτρεψες κάτι το οποίο με πόνεσε, αλλά εγώ όμως όσο και αν με πονάς δεν σε εγκαταλείπω. Δεν σε αφήνω. Δεν μπορεί να ξεχάσει η εκκλησία ότι ο Κύριος την έχει επισκεφτεί και την έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορεί να ξεχάσει η Εκκλησία την πρώτερη βιωματική της εμπειρία. Έχει δει θαυμάσια η Εκκλησία. Έχει δει βαφτίσεις με Πνεύμα Άγιο. Έχει δει θεραπείες. Έχει δει ενέργειες Θεού. Έχει δει ανθρώπους να σώζεται. Δεν μπορεί λοιπόν η Εκκλησία να σκληρυνθεί με το Θεό επειδή ο Θεός επέτρεψε κάτι το οποίο δεν της άρεσε. Και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της νύμφης και της Εκκλησίας. Ό,τι λέει ο άντρας της, εκείνη λέει αμήν Κύριε και μαζί σου θα είμαι. Εγίνε το δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή. Μία αδιάκοπη προσευχή. Το όνομα του Χριστού ήταν, θα έλεγε κανείς, συνυφασμένο με την ανάσα της εκκλησίας. Κάθε ανάσα και επίκληση του ονόματος. Γίνεται λοιπόν υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί η εκκλησία προσεύχεται προς τον Θεό? Προσεύχεται προς τον Θεό διότι αναγνωρίζει την παντελή της αδυναμία. Η εκκλησία έχει επίγνωση του εαυτού της, έχει μικράν δύναμη και αυτό δεν την οδηγεί σε κατάθλιψη. Απεναντίας αυτό είναι που της αυξάνει την παρησία. Διότι η Εκκλησία γνωρίζει ότι εγώ, ο Κύριος των δυνάμεων, έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη, την οποία ουδείς δύναται να κλείσει, διότι έχεις μικράν δύναμη. Αυτό λοιπόν που η Εκκλησία γνωρίζει για τον εαυτόν της, ότι έχει μικράν δύναμη, είναι στην πραγματικότητα και το μεγάλο της ατού, το μεγάλο της πλεονέκτημα. Γιατί ο Θεός ενεργεί στις προσευχές εκείνων που έχουν μικράν δύναμη. Και ιδιαιτέρως ενεργεί στις προσευχές εκείνων που έχουν πονέσει από όλα αυτά που έχει επιτρέψει ο Θεός. Άρα λοιπόν αδέλφια, όπως και αν έχουν έρθει τα πράγματα ή όπως και αν έρθουν, να ξέρουμε ότι τη δόξα του Κυρίου στο σπίτι μας και στην εκκλησία είναι βέβαιο ότι θα την δούμε κάποια στιγμή που εκείνος θα επιλέξει εάν δεν σταματήσουμε να προσευχόμαστε. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι εάν δύο από σας συμφωνήσουν περί παντός πράγματος, ο Κύριος θα ενεργήσει. Η Εκκλησία αυτό το γνωρίζει. Γι' αυτό το λόγο και προσεύχεται ακαταπαύστος. Και πρέπει και εμείς, σαν Εκκλησία, από εδώ και στο εξής,
να μπούμε σε έναν αγώνα ακατάπαυστης προσευχής, ώστε ο Κύριος να ελευθερώσει τα αγαπημένα πρόσωπα για τα οποία προσευχόμαστε, ώστε ο Κύριος να θεραπεύσει αγαπημένα πρόσωπα για τα οποία προσευχόμαστε και εν πάση περιπτώσει ο Κύριος να δοξαστεί στην Εκκλησία, όχι με τον τρόπο που εμείς θέλουμε, αλλά με τον τρόπο που Εκείνος ξέρει καλύτερα. Αυτά όμως θα γίνουν μέσα από ακατάπαυστη προσευχή. Και θα πρότεινα αυτή τη βδομάδα να μπούμε πάλι σε μία αλυσίδα προσευχής. Και κάποια στιγμή, αφού το συζητήσουμε και με τους αδελφούς, καλό θα είναι ένα τριήμερο τουλάχιστον, για να μην πω μία ολόκληρη εβδομάδα, η Εκκλησία μας να είναι ανοιχτή επί 24ωρου βάσεως και έστω και ένας να είναι μέσα εδώ. Έστω και ένας, έστω μια λαμπαδίτσα μέσα στον χώρο αυτό να είναι αναμένη και να προσεύχεται για όλους. Θα το συζητήσουμε με τους αδελφούς, όμως αδέλφια, είναι ανάγκη να μπούμε σε αυτόν τον αγώνα, γιατί τα γεγονότα από εδώ και στο εξής δεν παλεύονται εύκολα. Ο Κύριος θα επιτρέψει πόνο και θλίψεις, αλλά μέσα σε όλα αυτά θα δοξαστεί. Σε μια Εκκλησία η οποία είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο και προσεύχεται ακαταπαύστος υπέρ εκείνων που ο διάβολος και Σατανάς κακοποιεί. Και ο Κύριος θα δοξαστεί.